Εν και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Η ελέησον. Την αγώσον σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Εσύ χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πόσον την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Εσύ την δόξα αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σαρκή υπνώσα σωστητός, ο Βασιλεύς.
δώσει τη σωσή εις αυτού. Ο Σταυρός σου, Κύριε, ζωή και Ανάσταση, υπάρχει το λαό σου και επ' αυτό επιθώτες σε τον Αναστάντα Θεόν ημών υμνούμεν ελέησον ημάς. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγής αυτού, ενείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, η ταφή σου Δέσποτα, παράδεισον ίνιξε το γέννητον ανθρώπων και εκθωράς λυτρωθέντες σε τον Αναστάντα Θεόν ημών υμνούμεν ελέησον ημάς. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ, εν είτε πάσε πνοή εν εσάτω των Κυρίων, ειδωρτώ της πηγής σωτηρίων υπάρχει, πάση της ασθενούση προσελθωμένων πίστη και χάρη αρισόμεθα. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο υψιστός, ρόνησι τα στιχά το είδον της Παρθένου ή των βαθών εν ρήπης προσδραμόμεν της κόρη και τούτης ιερά το μανανήν αυθόνο πηγής εξαελαού προηγέητησε τούση την κρύαν πάσαν κλείσω με. Ανέ το Θεός και διασκορπιστήτος εν η εχθροί αυτού και φυγέτος από προσώπου αυτού ημών.
μισώντες αυτόν Πάσχα ιερών ημιν σήμερον αναδεδείκτε Πάσχα γεν ον Άγιον Πάσχα μυστικόν Πάσχα πάσε Εκλείπει καπνός, εκλείπετος άλλος, τίγεται κυρός από προσώπου πυρός. Δεύτε από θεάς γυναίκες ευαγγελίστριε και την Σιών είπατε δέχου παρημών χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού τέρ που χόρευε και αγάλου Ιερουσαλήμ τον Βασιλέα Χριστόν θεασαμένη εκ του μνήματος ως νυμφίων προερχόμενων. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν εμμυροφόροι γυναίκες. Λίτρων λύπης κι ο εγώ
εκταφού σήμερον, ως περεκπαστού εκλάμψας Χριστός, τα γυναία χαράς έπλησε λέγον, κηρύξατε Αποστόλης. Oh.
Thank you.
χαρισάμενος. Ο ναός σου Θεότο και ανεδείχθη παραδεισός, ως ποταμός αηζώους, αναβλίζον οι άματα, ο προσερχόμενοι πιστός, ως οδόχου εκ πηγής, προσυναντλούμεν και ζωήν την αιώνιον. Πρεσβεύεις γαρσί το εξουτεκθέντη σωτήρι Χριστού, σωθήνετες ψυχάς ημών. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, καπνός εκλυπέτωσαν, ως τίκεται Κυρός,
από προσώπου πυρός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωή χαρισαμένο. Όταν απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της είσαι ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατή. Και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατή. Τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατή. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της μνήμασι ζωή χαρισάμενο. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Περ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Περ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Επισκόπου ημών Θεοδωρήτου, εις πολλά έτη σε Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Περ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Περ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Περ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Περ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητής. Κύριε, ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριες, ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλλάξατε το Κύριο πάσα η γη
ψάλλατε δι' το όνοματι αυτού, ότε δόξαν εν ενέσι αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες σώσαν ημάς. Είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες σώσαν ημάς. Έτ και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σε Κύριε. Χριστόν το κράτος και σου εστί βασιλεία και γυραμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος την και Άγη και εις τους αιώνας. Αμήν. Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Πάσιν έθνεση το σωτήριον σου. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εν ήλ και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διό την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θάνατον, θάνατον πατήρ.
Χριστός. Συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι σώσον ημάς. Ετ και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Παναγία σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πόσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστή το Θεός και διασκορπιστήτος σαν η αιτρία αυτού και φυγέτος σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Χριστός Ανέστη καπνός εκλυπέτος ανοστήκεται Κύρος από προσώπου πυρός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων, θανάτων πατήσας και της ζωή χαρισάμενος. Εκκλησίες,
Κυρίου Δεϊθόμεν.
γνώση ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν και των τρισάγιων ύμνων αναμέλπωμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστηκτε, Χριστόν ενέδειξαστε. Αλληλούια. Ως εις Χριστόν ευαπτίστηκτε. Και επίσκεψε
την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Πολλά έτη δέσποτα. Ψών εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταυτήν και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Πολλά έτη και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Εις πολλά Shall
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ημών δε πατρός και ποιμενάρχου όλα τα έτη. Ιερώνημου του Μακαριωτάτου και Θεό προβλήτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ημών δε πατρός και ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Ιερώνημο του Μακαριωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ημών δε πατρός και ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Ιερώνημου του Μακαριωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ημών δε πατρός και ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας. Πρόσκομεν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Σοφία. Πράξεων των Αποστόλων το ανάγκη.
τρίτες ημέρες εκείνες, Πέτρος και Ιωάννης ανέβαιναν εις το ιερόν επί την ώρα της προσευχής την ενάτη και της ανήρχολος εκκλίας μητρός αυτού υπάρχον ευαστάζετο ον ετήθουν καθημέραν προς την θύραν του ιερού τη λεγόμενη ωραίαν του ετήν ελεημοσύνην παρά των εισπορευωμένων εις το ιερό. Ως ειδών Πέτρον και Ιωάννη μέλλοντας εις ιένε εις το ιερό ηρώτα ελεημοσύνη. Ατενίσας δε Πέτρος εις αυτόν συν το Ιωάννη είπε βλέψον εις ημάς. Ο δε απήχεν αυτής προσδοκόν τι παρά αυτόν λαβήν. Είπε δε Πέτρος αργυρίων και χρυσίων ουχ υπάρχει μη, ο δε έχω τούτος η δίδομη εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έγειρε και περιεπάτη. Και πιάσας αυτόν της δεξιάς χειρός ήγηρε, παραχρήμα δε στερεώθησαν αυτού εβάσεις και τα σφυρά και εξαλώμενος έστι και περιεπάτη και εισήλθεν συν αυτής εις το ιερόν περιπατών και αλλομένων και ενών των Θεών Καπερναούμ αυτός και η μήτυρα αυτού και η αδελφή αυτού και η μαθητέ αυτού και εκεί έμειναν ου πολλάς ημέρας και εγγύσιν το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβης Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και έβρεν εν το ιερό τους πολλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς
και τους κερματιστάς καθημένους και ποιήσας φραγγέλιον εξ κοινίων, πάντα σε ξέβαλεν εκ του ιερού τα τεπρόβατα και τους βοάς και των κολυβιστών εξέχε το κέρμα και τα τραπέζας ανέστρεψε και τις τας περιστεράς πολλούσιν είπεν άρατε ταύτα εντεύθεν μη πείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Εμνίστησαν δε οι μαθητέ αυτού ότι γεγραμμένον εστίν ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με. Απεκρίθησαν ουν οι Ιουδαίοι και είπαν αυτό τι σημείον δεικνύεις ημίν ότι ταύτα πεις. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτοίς λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες αυτό. Υπόνουν οι Ιουδαίοι τεσσαράκοντα και εξ έτες είναι ο κοδομήθιο ναός ούτος και εσύ εν τρισήν ημέρες εγερείς αυτόν. Εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού ότε ουν γε νεκρών εμνίστησαν οι μαθητέ αυτού ότι τούτο έλεγεν αυτοί. Και πίστευσαν τη γραφή και το λόγο και παντί το λαό. Υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι σι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Ουδείς άξιος των συνδεδεμένων, τες αρχικές επιθυμίες και δονές, προσέρχεις τη προσεγγίζει, η λειτουργής βασιλεύ της δόξης, το αρδιαβάρδια κονισμέρων και φοβερών και αυτές τις επουρένειες δυνάμεις. Αλλά όμως δια την άφατον και αμετρητών σου φιλανθρωπίαν, ατρέπτος και ανελειώτος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον εχρημάτισας και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάτων θυσίας την Υγεία παρέδωκας εσύ ως Δεσπότης των Απών. Εσύ καλώς, Κύριε ο Θεός ημών, Δεσπόζης των Oh.
Επισκόπου ημών ιερονίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος των αδελφών και συλλειτουργών ημών Μακαρίου Ευγενίου Αθανασίου και Ιωαννικίου των Ιερομονάχων Χρήστου Σπυρίδωνος Θεοτήμου Λεωνίδου Ηλίου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων και Φραγκίσκου Διακόνου του Ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του Φιλοχρίστου ημών στρατού των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ευλαβών προσκυνητών κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξει ψυχής επιτελούντων την ιεράν και ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην των προσφερόντων τα τίμια δώρα και μεμνημένων των πενήτων. Μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των ιερατευσάντων εν αυτή Αγγέλου και Ανδρέου των Πρεσβυτέρων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων πάλετε και πεσχάτων και ευκλεός πεσόντων αδελφών ημών των μακαρία τη λήξη γενωμένων πατέρων αδελφών αναδόχων και διδασκάλων ημών των αρχιερατευσάντων εν τη πάλε ποτέ διαλαμψάσει επισκοπή να ζει αν ζου μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων της ιεροσύνης ημών. Αμήν. Κύριε,
ευχηθούμε. Κύριε ελέησον. Εκ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Περδουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή. Τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχω Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχω Κύριε. Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχω Κύριε. Καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχω χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχω Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχω Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σε Κύριε. Των νυκτυρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ολογήσομαι.
και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Αγαπήσωσε, Κύριε, πιστεύω εις ένα Θεό. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και ορατών. Εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον Μονογενή, Πατρόν και νηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου πιστέντα. Δι' μας τους ανθρώπους και την μετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Κι αναστάντα, κι ανερθόντα, και καθεζόμενο εκ πλησιών, και πάλι με δόξεις κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στεστέλ, εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνοξαζόμενον, τον αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ βάπτισμα εις άφεσιν αναθυμών, και ζωήν του μέλλοντος Θεού. Αμήν. Στόμεν καλός, στόμεν με τα φόβου, πρόσχομεν την Αγία αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών και μετά το Πνεύματος σου τας καρδίας έκομεν προς τον Κύριο. Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Και λέει
λέγοντα: Αγίος, 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 Κύριος Σαββαός, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, ωσάνα εν της φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Έτι προσφέρομεν τη λογική ταύτη και ανέμακτον λατρεία και παρακαλούμεν σε και Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρία. Oh.
χαίρε, ωσός Υιός. Ανέστη. Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν τιμών υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Νίσθητη Κύριε. Και δώσει μήνεν εν ιστόματι και μία καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Με το του Πνεύματός σου. Α,
Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτ και την ειρήνη του Κυρίου δεϊτώμεν. Κύριε λαϊσόν. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεϊτώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεϊθώμεν. Κύριε λαϊσόν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρησία σαν κατακρίτος τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσιν συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ιησούς Χριστός.
Ωστε
είπε το Πέτρο και της λυπής Αποστόλης, ότι ανέστη εκ νεκρών ο αθάνατος. Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, Χριστός ανέστη. Αυτός είναι ο δοξολογικός ύμνος που τα χείλη των χριστιανών προφέρουν όλες αυτές τις μέρες. Και κάνει εντύπωση για ποιο λόγο η Εκκλησία μας εορτάζει το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου με τόσο ξεχωριστό και με τόσο εκφραστικό τρόπο. Να σας πω ότι δεν ήταν επιλογή της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας, αλλά ήταν πρωτίστως επιλογή του Ευαγγελίου. Αν ανοίξετε τα τέσσερα Ευαγγέλια για να δείτε την ιστορία και τη δράση του Κυρίου μας, θα δείτε με έκπληξη ότι τα μισά κεφάλαια των Ευαγγελίων αναφέρονται στο Σταυρό και στην Ανάσταση του Χριστού. Η Εκκλησία μας ήδη από τα Αποστολικά χρόνια είχε συνειδητοποιήσει ότι τα γεγονότα αυτά αλλάζουν την ιστορία της ανθρωπότητος. Γι' αυτό ο Σταυρός του Κυρίου, η αγάπη του Χριστού, η θυσία Του, η ακραία αυτή μορφή αγάπης, αλλά πάνω απ' όλα η λαμπροφόρος Ανάστασή Του, ήλθε να ανοίξει μια καινούργια σελίδα στην ιστορία του ανθρώπου. Για μας τους χριστιανούς, ο θάνατος δεν είναι το φυσιολογικό, βιολογικό τέλος του ανθρώπου. Για μας τους χριστιανούς, ο θάνατος είναι ένα είδος ασθένειας, αρρώστιας, που προκαλεί τη διάλυση της ανθρώπινης ύπαρξης. Θα ρωτήσετε για ποιο λόγο συνέβη αυτό το φοβερό γεγονός. Γιατί τα πάντα μέσα στη δημιουργία ξεπερνούν αυτό που λέμε τελειότητα. Γιατί ο θάνατος εισχώρησε στη ζωή μας και ναυάγησε τις προσδοκίες μας και τις ελπίδες μας και την αγάπη του ανθρώπου που διψάει για την αιωνιότητα και για την αθανασία. Ο λόγος, αδελφοί μου, όπως μας τον δίδει η Αγία Γραφή, είναι ότι η αμαρτία, το λάθος, απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό. Γιατί ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος από το Δημιουργό, που είναι το φως, η ζωή και η οδός. Μόνο ο Θεός είναι πραγματικά αιώνιος, άφθαρτος και αιώνιος, πέρα από κάθε αλλίωση. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Ο άνθρωπος μπορεί, χρησιμοποιώντας την ελευθερία του, είτε να γίνει όμοιος με το Θεό, όπως ήταν και ο λόγος της δημιουργίας του, ή να χωρίσει σε μία ζωή απομάκρυσης και έκπτωσης. Όσο ο άνθρωπος με τα λάθη του απομακρύνεται από το Θεό, τόσο ο άνθρωπος χάνει το δώρο της αθανασίας και της ζωής. Τίποτα άλλο, αγαπητοί μου αδελφοί, πολύτιμότερο δεν έχουμε από τη ζωή μας. Όλα τα άλλα είναι ρευστά μέσα στη ζωή. Και τα χρήματα και οι δόξες. Ενθυμίστε εκείνο το ωραίο του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Πία του βίου τρυφή διαμένει λύπης αμέτωχος, πία δόξα έστηκεν επί γης αμετάθετος. Όλα τα πάντα στη ζωή αλλάζουν, αλλά ο θάνατος αποτελεί πραγματικά τη μεγαλύτερη απειλή, το μεγαλύτερο πόνο. Μόνο όταν δούμε το γεγονός αυτό κάτω από το φως της Αναστάσεως του Κυρίου, αρχίζουν πλέον τα πάντα να έχουν ένα άλλο νόημα. Είδατε τι μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον θάνατο προς φιλούς ανθρώπους. Να μην, λέει, είμαστε πονεμένοι και λυπημένοι,
όπως εκείνοι που δεν έχουν καμιά ελπίδα. Και σήμερα, αγαπητοί μου, οι άνθρωποι δεν έχουν ελπίδα. Οι άνθρωποι πιστέψανε αυτό που τους είπανε οι βιολόγοι, ότι πρέπει να αποδεχθούμε το θάνατο ως το βιολογικό τέλος. Βέβαια, γνωρίζετε ότι μόλις βγαίνει ο άνθρωπος το βρέφος από την κοιλιά της μητέρας του, κλαίει. Γιατί φεύγει από τον ασφαλή αυτό χώρο που ήταν 9 μήνες, αλλά τι τον περιμένει, τι ομορφιά έχει να δει και πόσο έχει να χαρεί το δώρο της ζωής. Έτσι και ο άνθρωπος, αγαπητοί μου αδελφοί, τις περισσότερες φορές όταν έχει συνείδηση την ώρα του θανάτου, δακρύζει, κλαίει, καθώς βλέπει να αποχωρίζεται αυτά που γνωρίζει. Και αν μεν ο άνθρωπος είναι πιστός, φεύγει χαρούμενος, φεύγει ευλογημένος. Να σας θυμίσω, και ίσως και εσείς θυμηθείτε, πώς πεθάνανε οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Εν ειρήνη. Σηκωνόντουσαν το πρωί, πλενόντουσαν, παίρναν το πρωινό τους, καθόντουσαν στο κρεβάτι τους ή στην καρέκλα τους, κάνανε το σταυρό τους και φεύγανε. Τέτοιο ανώδυνο και ευλογημένο θάνατο. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί που είχαν τη ζωντανή πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου, δεν είχαν λογισμό, μήπως κινδυνεύουν να γίνουν μηδέν, μήπως κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα. Εν ειρήνη. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας, επειδή η Ανάσταση του Κυρίου είναι η απάντηση στο μόνιμο υπαρξιακό πρόβλημα του ανθρώπου για τη ζωή και το θάνατο, τον γιορτάζει έτσι πανηγυρικά. Γιατί για μας τους χριστιανούς είναι το μοναδικό γεγονός στην ιστορία. Γιατί ο Χριστός αναστήθηκε? Γιατί ο Χριστός δεν είχε αμαρτίες? Δεν είχε καμία σχέση με το θάνατο, λοιπόν. Γι' αυτό το λόγο αναστήθηκε και έδωσε και πάλι το δώρο της ζωής στον άνθρωπο. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί βιώνουμε μέσα στη λειτουργική μας ζωή αυτό το πανηγύρι της χαράς, το πανηγύρι της ειρήνης και της ομορφιάς, με αυτό το μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο. Η Μεγάλη Εβδομάδα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι για μας χρόνος βιωμάτων. Ξαναζούμε μαζί με τον Χριστό όλη εκείνη την περιπέτεια που αποφάσισε ο ίδιος για να μπορέσει να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά του θανάτου. Και βέβαια, αγαπητοί μου αδελφοί, η ύμνη της Εκκλησίας μας, αυτό το μεγαλείο, οι ύμνοι αυτοί εγγράφησαν από διακεκριμένους θεολόγους, μοναχούς, ασκητές, αγίους. Γι' αυτό τα ποίηματά τους δεν έχουν απλώς το χάρισμα του καλού ποιητή, έχουν ένα μεγαλείο μέσα τους. Είναι γεμάτοι θεολογικά μηνύματα. Είναι υπομνηματισμός της Αγίας Γραφής. Και βέβαια, η μουσική της Εκκλησίας μας είναι τόσο δοξολογική. Ακόμα και ένας που δεν γνωρίζει τα ελληνικά, εάν βρεθεί στην Εκκλησία, σε όλη την ακολουθία του όρθρου, καταλαβαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι κάτι πανηγυρίζουν. Ήχος πρώτος, ήχος χαρούμενος, ο οποίος δίνει την νότα αυτής της πανδεσίας που εορτάζουμε εμείς οι χριστιανοί. Και βέβαια, αγαπητοί μου αδελφοί, στην ημέρα αυτή τη λαμπρά στρέφουμε την προσευχή μας και την αγάπη μας στη μητέρα του Χριστού, στην Παναγία, στη γυναίκα που βοήθησε να έλθει μόνιμα η άνοιξη στις καρδιές μας. Την μητέρα του Χριστού και την μητέρα μας, τη μητέρα όλων των χριστιανών. Και μάλιστα σήμερα, γιορτάζοντες τη ζωοδόχο πηγή, την πηγή δηλαδή από την οποία βγήκε η ζωή, χαρίστηκε το δώρο της ζωής. Σήμερα εορτάζουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα Παρασκευή της ζωοδόχου πηγής στη διακαινήσιμο εβδομάδα, σε αυτή τη μοναδική εβδομάδα
που δοξολογούμε και συμμετέχουμε στο λαμπρό φως του Κυρίου. Και να τελειώσω, να σας θυμίσω εκείνο τον ωραίο ύμνο που είπαμε στην εκκλησία μας το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ, πριν την Ανάσταση. Βγήκανε οι ιερείς και δώσανε το φως και είπαμε «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός». Πάρτε, λέει, από το φως που ποτέ δεν δει, που ποτέ δεν σβήνει. Και αυτό το φως, αγαπητοί μου αδελφοί, το έχουμε όλοι οι χριστιανοί. Πρώτα-πρώτα στην καρδιά μας, στο πνεύμα μας, στην ψυχή μας, στην ύπαρξή μας. Και είδατε ότι οι Άγιοι μας είναι μέσα σε αυτό το φως του Αναστάντος Κυρίου. Και αυτό το φως, αγαπητοί μου αδελφοί, το μοιράζουμε στους πιστούς και οι πιστοί το παίρνουν στο σπίτι για να είναι φως ελπίδας, ομορφιάς και αισιοδοξίας. Να ζήσετε, αγαπητοί μου αδελφοί, στα δύσκολα αυτά χρόνια εμείς οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε το φως του κόσμου. Πρέπει να έχουμε το φως του Χριστού μέσα μας και να το δίνουμε το φως. Υπάρχει πολύ σκοτάδι. Υπάρχει πολύ κακό. Υπάρχει φοβερό έγκλημα. Μη μου πείτε ότι δεν ανατριχιάζετε κάθε φορά που βλέπετε κάποιους, να μην αναφέρω το όνομά τους, που οδηγούν τους ανθρώπους στο απόσπασμα και τους δολοφονούν εν ψυχρό. Για τον Αλλάχ, λέει, «Κύριε Λέισον, αν ο Θεός θα ήθελε ποτέ να δολοφονηθούν οι άνθρωποι με τέτοιο φοβερό και στιγερό τρόπο». Εμείς λοιπόν οι χριστιανοί είμαστε τα τέκνα του φωτός. Το φως αυτό λοιπόν το μοιράζουμε και το διαλαλούμε τις ημέρες αυτές τις Άγιες. Να σας ευχηθώ λοιπόν να έχετε υγεία, χαρά και ειρήνη στην καρδιά σας. Αμήν. Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε. Ευλόγησον την κληρονομία σου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πάθη. Μεταλαβώντας των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη
εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλογήσον. Επιθόντως όσο τον λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πείραμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν Αγίας σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασαν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους, συνημών το λαό σου και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάνδορη μαθέλειον, άρθανε σου κατά πένεξου του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, συν το Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και τη ενδυνήμαση ζωήν χαρισάμενον. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και τη εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενο. Του Κυρίου δεηθώμε. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς. Τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού μου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του εν Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντίνου Πόλεως, του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Δόξα τη αυτού τριημέρω εγέρση. Προσκυνούμεν αυτού την τριήμερο εγέρση. Όλοι μαζί. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της ετης μνήμας η ζωήν χαρισάμενο. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Επιτρέψατε μου, αγαπητοί μου αδελφοί, κατά την εύσημον αυτήν στιγμή, να σας μεταφέρω τις θερμές πατρικές ευχές του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερονίμου, του ανθρώπου που με πολύ μεγάλη σύνεση και αγάπη στηρίζει την ελληνική κοινωνία με κάθε τρόπο. Να του ευχηθούμε να έχει έτη πολλά ευλογημένα, διότι έχει αναδειχθεί άξιος τιμονιέρης στο τιμόνι της Εκκλησίας. Χαρούμενοι και ευλογημένοι, έτη πολλά και ευλογημένα.